Θεσσαλονίκη. Μαρία, καλησπέρα. Ένα βίντεο το οποίο πραγματικά αποτυπώνει τις σκηνές αγωνίας που έζησαν το πλήρωμα αλλά και οι επιβάτες του πλοίου αυτού. Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον καπετάνιο που πέρασε αυτές τις αθλητικές στιγμές μαζί με το 16αμελές πληρωμά του. 17 άτομα λοιπόν επάνω στο καΐκι που ήταν τα νυχτά της Φωτίδεας, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν είχαν απογορευτικό, πρέπει να το πούμε, μπήκανε για να ρίξουν τα δίχτυα για την γνωστή ψαριά που είχαν προγραμματισμένο. Ένα άτομο, ένα 16χρονο, ένα 17χρονο, ο γιος του και ο ανιψιός του, τα τρία του αδέρφια και άλλα 11 άτομα του πληρώματος, ανοιχτά της Φωτίδεας, πριν καταλάβουν οτιδήποτε, είδαν τη θάλασσα πραγματικά να τους καταπλακώνει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάλαβαν ότι η ζωή τους τελειώνει εκεί, όπως μας είπαν σε δηλώσεις τους στο One. Μαρία, οι εικόνες αυτές θυμίζουν κυριολεκτικά μια ταινία τρόμου. Αυτό μπορεί κανείς να υποθέσει, γιατί τα κύματα είναι γιγαντιαία. Βλέπουμε οτιδήποτε άλλο πλέον να καλύπτει το σκάφος. Τα άκρα που βλέπετε είναι τα θελιζόλα από τις ψαριές που φύγανε και φυσικά αυτό είναι το τελευταίο. Την ώρα της διάσωσης που προσπαθούσε ο καπετάνιος να βάλει στο σύνδιο σε όλους, στο ίδιο το παιδί, στο ανήψη του και στα αδέρφια του, ένας από το πλήρωμα χάθηκε από την πλώρη και έφυγε με αυτοπτικό πεδίο και έφυγε μέσα στη θάλασσα. Τον χάσανε. Μάλιστα. Μέχρι να φύγει η μανία του ανεμοστρόβιλου, δεν είχαν επαφή με τον άνθρωπο. Όλοι ήταν ταραγμένοι, φοβήθηκαν, μαζεύτηκαν πίσω, προσπαθούσαν να, ο ένας να κρατηθεί με τον άλλον, γιατί πραγματικά κατάλαβαν ότι μιλάνε ότι εκεί τελειώνει η ζωή τους. Όταν κόπασε όλο αυτό, ευτυχώς για όλους, μπόρεσαν να διακρίνουν τον άνθρωπο που είχε προλάβει να βάλει στο σίδιο, που ήταν μέσα στα μανιασμένα κύματα και με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν και τον έβγαλαν. Αντιλαμβάνεστε ότι και με τα παιδιά μέσα, τα οποία πήγανε συνοδοί για να δούνε τα παραγάπια που θα ρίχνανε, ήταν εφιαλτικές οι στιγμές. Μάλιστα. Εφιαλτικές λοιπόν στιγμές. Το βίντεο ήρθε πριν από λίγο. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει πραγματικά την τραγωδία που ζήσανε άλλοι άνθρωποι έξω κυρίως από την θάλασσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.